Τι κάνουμε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι εντυπώσεις έχετε από την πρώτη επίσκεψη, από ό,τι ξέρω, στη Μόρια. Στη Μόρια είναι η πρώτη επίσκεψη, ναι, και εντάξει, τι να πούμε τώρα. Παρόλο που προσπάθησαν να μας δείξουν μάλλον το καλύτερο σημείο της κατάστασης, είναι πραγματικά δραματικές οι συνθήκες. Mm-hmm. Δραματικές συνθήκες, παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων εκεί, όταν είναι πάνω από 8.000 άνθρωποι στηβαγμένοι σε μια εγκατάσταση που είναι φτιαγμένη για να χωράει γύρω στις 3.000, από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανείς και το 3-διακόπτο είναι σχετικό. Σχετικό, ναι. Διότι είναι φτιαγμένο για 800 άτομα, διότι αυτό είναι το δίκτυο αποχέτευσης που διαθέτει. Αν αφήσουμε τα λύματα, τι θα τα κάνουμε? Τα ζητήματα υγιεινής είναι ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα που θέσαμε εκεί και στην διοίκηση εκεί και στην περιφέρεια που επισκεφθήκαμε πριν από εσάς. Βέβαια, εμείς αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε σήμερα είναι ότι χρειάζεται άμεση αποσυμφόρηση του νησιού. Δεν χωράει καμία άλλη καθυστέρηση. Ενώ υπήρχαν υποσχέσεις ότι θα έχουν μειωθεί στο μισό, βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολύ αυξηθεί οι άνθρωποι που φιλοξενούνται στη δομή και κάθε μέρα υπάρχουν ροές από την Τουρκία. Είναι φανερό ότι η συμφωνία αυτή, έτσι όπως έγινε, έχει εγκλωβίσει κόσμο στα νησιά και έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση που συνένεσε σε αυτή τη συμφωνία. Είναι αποτέλεσμα ο εγκλωβισμός όλων αυτών των ανθρώπων και οι συνθήκες και για τους κατοίκους είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση είναι και αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τα κονδύλια που έχουν δοθεί στη χώρα μας και έχουν δοθεί σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως δεν είχαν την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε. Εμείς κατ' επανάληψη έχουμε ρωτήσει και για τις διαδικασίες διάθεσης αυτών των κονδυλίων, οι οποίες μόνο διαφανείς δεν είναι. Σαφείς απαντήσεις και πλήρη εικόνα δεν έχουμε καταφέρει να λάβουμε. Όπως για όλα τα θέματα που έχουμε ρωτήσει, περίπου 23 ερωτήσεις έχουμε καταθέσει στη Βουλή για το ζήτημα αυτό τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε λοιπόν εδώ για να αναδείξουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι του νησιού και οι πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στη δομή και κυρίως το δράμα των ανήλικων παιδιών και των ευπαθών ομάδων. Και βέβαια και όλα αυτά που περνούν οι εργαζόμενοι μέσα εκεί, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά από μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια του κράτους, αυτό δεν αρκεί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι εχθές ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Μητσοτάκης στις συναντήσεις που είχαν στο Σάλτσμπουργκ δεν βρήκαν μία λέξη να πούν για την αποσυμφόρηση μπροστά στους Ευρωπαίους. Και θέλω να είναι ξεκάθαρο και σαφές ότι δεν μπορεί να συζητάμε για αύξηση κονδυλίων προκειμένου να δημιουργηθούν και άλλες δομές στο νησί. Αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος προσανατολισμός. Και βέβαια θα επαναφέρουμε και την πρότασή μας που είχαμε καταθέσει στη Βουλή για το θέμα του ΦΠΑ, λίγη η παράταση και η αύξηση του ΦΠΑ σε ένα νησί που υποφέρει όλο αυτό το διάστημα και έχει πρόβλημα ούτως ή άλλως από την ισιωτικότητα, αλλά έχει και πρόβλημα με την οικονομία του που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια λόγω του βάρους που σηκώνει. Μία αύξηση του ΦΠΑ τώρα θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που ως παράταξη έχουμε θέσει το θέμα της ισιωτικότητας και που καθιερώσαμε το μειωμένο ΦΠΑ για τα νησιά ακριβώς γι' αυτό, για την ανταγωνιστικότητα των νησιών και για το κόστος διαβίωσης των κατοίκων. Είναι προφανές ότι το μεταφορικό ισοδύναμο που έχει προβλέψει η κυβέρνηση δεν επαρκεί για να καλύψει τη διαφορά, άρα θα επαναφέρουμε την πρότασή μας. Ο κ. Παφθαδόρου χειρίζεται τα θέματα από την κοινοβουλευτική ομάδα στο Κοινοβούλιο και θα επαναφέρουμε την σχετική πρόταση. Είπα νωρίτερα και στην επίσκεψή μου στην περιφέρεια ότι ετοιμάζουμε δύο προτάσεις για να τις διεκδικήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία είναι να δημιουργηθεί ένας αποκεντρωμένος οργανισμός με έδρα στην Μυτιλίνη,
που θα έχει ως έργο την συνεργασία μεταξύ των νησιών και των συνοριακών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί. Νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγάλη σημασία για το νησί να έρθει εδώ, να εγκατασταθεί ένας τέτοιος οργανισμός και το θέμα του, το αντικείμενό του να είναι ακριβώς συνεργασία, οι καλές πρακτικές, η ανάδειξη των προβλημάτων αλλά και η αντιμετώπιση τους των νησιών και των συνοριακών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα νησιά μας είναι και σύνορα και έδαφος και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει, που το έχουμε ζητήσει κιόλας, είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί αυτό. Αυτό είναι λέω. Επιτροπή Ευρωπαϊκή, όχι Ελληνική. Βεβαίως. Ευρωπαϊκή. Η πρόταση μας είναι αυτή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία σειρά από αποκεντρωμένους οργανισμούς. Mm-hmm. Έτσι λέγονται, είναι αποκεντρωμένοι οργανισμοί. Ζητάμε λοιπόν να δημιουργηθεί ένας νέος τέτοιος αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Μυτιλίνη και αντικείμενο την συνεργασία των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνοριακών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Και το θέμα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων αυτών των περιοχών. Και η δεύτερη πρόταση, πάλι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ανάδειξη σε ετήσια βάση περιοχών ιδιαίτερης σημασίας για την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μπορούσε την πρώτη φορά να αναδειχθεί ως μια τέτοια περιοχή το Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα. Ακριβώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλο το τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να μελετηθούν και να αποφασιστούν πολιτικές στήριξης και ενίσχυσης αυτής της περιοχής. Εμείς μελετάμε και ετοιμάζουμε, επεξεργαζόμαστε αυτές τις δύο προτάσεις για να τις διαπραγματευτούμε ως χώρα προφανώς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, συνοψίζοντας, άμεσα να υπάρξει αποσυμφόρηση των νησιών, πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη στήριξη των περιοχών, αλλά και για την αλλαγή του κανονισμού του Δουβλίνου και να το αντιμετωπίσουν το θέμα το μεταναστευτικό στη βάση της αλληλεγγύης, διότι όλοι πρέπει να υπομισθούν βάρη, δεν είναι υπόθεση μόνο της χώρας μας και μόνο των νησιών, και να στηριχθεί το νησί, τα τελευταία νησιά που έχουν απομείνει και έχουν τον μειωμένο ΦΠΑ, να μην αυξηθεί το επόμενο διάστημα, διότι δεν αντέχουν κι άλλο ένα βάρος. Αυτά από τη μεριά μου. Να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ σήμερα και χαίρομαι για το λόγο ότι είστε προετοιμασμένοι που έρχεστε στο νησί. Δηλαδή, έρχεστε και με την εικόνα του τι συμβαίνει εδώ, αλλά παράλληλα και με μια εικόνα προτάσεων, τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε ως διεκδίκηση τουλάχιστον εν αρχή για να στηριχθούν αυτά τα νησιά. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό όταν βλέπουμε ένα κόμμα ότι ενσκύπτει με σοβαρότητα πάνω στα προβλήματα που βιώνουμε. Εγώ θα σας έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είναι κρίσιμη έως επικίνδυνη. Και ενώ όχι μόνο για το τι συμβαίνει μέσα στους χώρους, στο χώρο, και εδώ θα πρέπει να το διαχωρίσουμε και νομίζω καλό είναι να το γνωρίζει ο καθένας και να αναφέρεται ότι στη Λέσβο έχουμε δύο κυρίους χώρους φιλοξενίας. Ο ένας είναι η Μόρια, ο άλλος είναι ο Καράτεπες. Στον Καράτεπε, ο οποίος είναι ο δημοτικός χώρος, ο οποίος λειτουργεί με ευθύνη μας, υπό τις οδηγίες μας, όχι με δικά μας χρήματα, υπό τις οδηγίες μας όμως, είναι ένας από τους καλύτερους χώρους στον κόσμο φιλοξενίας. Ο άλλος, ο οποίος είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, είναι ένας χώρος ο οποίος προσβάλλει την Ελλάδα. Προσβάλλει και τη Λέσβο και την Ελλάδα γενικότερα. Και λέω ότι θα υπήρχε, και το είχα προτείνει εξ αρχής, ότι η κυβέρνηση αυτή θα έπρεπε να στηρίξει και να διαφυλάξει την εικόνα που η Λέσβος δημιούργησε για την Ελλάδα. Το ξεκίνημα μιας κρίσης, όπου μόνοι μας, αποκλειστικά ο Δήμος, διότι δεν υπήρχε κανένας άλλος και εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι από τα προβλήματα, βγήκαμε μπροστά και διαχειριστήκαμε με αυτές τις μικρές δυνάμεις μας αυτή την τεράστια παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση. Άρα αυτή την εικόνα που φτιάξαμε ως Λέσβος παγκοσμίως, νομίζω ότι όφιλε να την διαχειριστεί και να τη διαφυλάξει η κυβέρνηση, διότι ως Ελλάδα το εκμεταλλευτήκαμε, το αξιοποίησαμε, να μην το πω εκμεταλλευτήκαμε.
Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν φτάσει και έτσι φαίνονται δια των μέσων ενημέρωσης, διότι η κατάσταση είναι στο μη παρέκει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, από τότε που αναγκάστηκα εγώ όταν είδα ότι οι καταγγελίες και οι εκκλήσεις μου δεν έπιαναν τόπο, δεν εισακούονταν. Θα το έλεγα όχι λόγω αδιαφορίας, ότι δεν μπορούσαν να επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα θετικό για το νησί, αναγκάστηκα να προσφύγω στη δικαιοσύνη, να καταθέσω μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στη Μόρια, στο hot spot της Μόριας, και το διαχωρίζω. Μια κατάσταση που λέει ότι είναι η ανομία απόλυτη, η εγκληματικότητα αυξανόμενη, μια εγκληματικότητα που με ανησυχεί, διότι αφενός μπορεί να διαχέεται εκτός του χώρου. Και ξέρετε, λένε, δεν υπάρχει εγκληματικότητα στη Λέσβο. Λες και η Μόρια δεν είναι στη Λέσβο. Το hot spot της Μόριας είναι στη Λέσβο. Και μέσα εκεί υπάρχει εγκληματικότητα, τι να κάνουμε. Άρα οφείλουμε να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο χώρο, πρόσφυγες, μετανάστες, όποιοι είναι αυτοί, άνθρωποι είναι, αλλά παράλληλα να προστατεύσουμε και την τοπική κοινωνία. Και όταν λέω προστατεύσουμε, δεν εννοώ μόνο την σωματική τους ακεραιότητα, την περιουσία τους, που πραγματικά η περιουσία ειδικά έχει δεχτεί πλήγματα, αλλά να την προστατεύσουμε και από τα όπλα που δίνουμε σε άτομα που ανήκουν σε ακραίους χώρους, σε έναν έρποντα φασισμό, που είμαστε εμείς η ανάσχεση αυτού του φαινομένου. Εμείς προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι και να τον εμποδίσουμε, αλλά όμως δίνουμε όπλα με αυτή την πρακτική που ακολουθούμε και αυτή την εικόνα που υπάρχει στη Μόρια, σε αυτά τα στοιχεία να διαβρώσουν τη δημοκρατική κοινωνία της Λέσβου, η οποία παραμένει δημοκρατική. Έχουμε μια μακρά ιστορία δημοκρατικότητας, παραμένουμε δημοκρατικοί, όμως αυτή η αγανάκταση, η κόπωση, ο θυμός δίνει όπλα στους ακραίους να προσβάλλουν πρώτα απ' όλα την κοινωνία τη δική μας. Οφείλουμε λοιπόν να λειτουργήσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και για τη Λέσβο και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι γεγονός. Και το έχω πει εξ αρχής της κρίσης ότι ο μεγάλος κίνδυνος ήταν αυτός. Δηλαδή όταν εγώ λέω κάτι το οποίο προβλέπω ότι θα συμβεί, θεωρώ απαράδεκτο, αδιανόητο να μην το προβλέπουν. Γι' αυτό λέμε ότι και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ναι, όμως θα πρέπει να παραδεχτούμε και το άλλο. Ότι από την Ευρώπη έχουμε δει ευικουαότα. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μας ακούσουν και θέλουν να βοηθήσουν. Χρήματα, όπως είπατε πολύ σωστά, δίνονται με μια καθυστέρηση. Γιατί το πρώτο διάστημα δεν δινόταν καθόλου χρήματα. Είναι ένας μηχανισμός που αργεί, γραφειοκρατικός που αργεί. Όμως από τη στιγμή που άρχισαν να εκταμιεύουν χρήματα, βλέπω και από τις επαφές που έχω ότι υπάρχει διάθεση η Ευρώπη να στηρίξει τις περιοχές που αντιμετωπίζουν την κρίση. Το ότι αυτά τα χρήματα διαχειρίζονται με τον τρόπο που τα διαχειρίζονται, είτε μέσω της κυβέρνησης, είτε μέσω οργανισμών, είτε μέσω ΜΚΟ, θεωρώ ότι και εδώ έρχεται. Όχι τα θέματα, τα χρήματα που δίνονται στην κυβέρνηση, αλλά τα χρήματα που δίνονται στις ΜΚΟ, θεωρώ ότι είναι προσβολή πάλι για την Ελλάδα. Προσβολή για όλους. Δεν μπορεί να μην εμπιστεύεσαι το επίσημο κράτος, τους επίσημους φορείς και να δίνεις χρήματα να τα διαχειρίζονται κάποιος ΜΚΟ, που δεν τις ξέρει ποιος. Δήμαρχε, αυτοί που συνελήφθησαν τώρα, τι ιστορία ήταν. Αυτή η ανεξέλεγκτη λειτουργία, ιδιαίτερα σε προγενέστερο διάστημα, που ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Κανονικά δεν ξέραμε όλες τις ΜΚΟ. Ο επιχειρηματίας αυτός. Δεν τον ξέρω, δεν τον είδα καν ποιος είναι. Δεν τον είδα ποιος είναι. Αλλά ξέρω ότι υπήρχαν γύρω στις 200 ΜΚΟ, εκ των οποίων οι περισσότερες είχαν δημιουργηθεί εδώ, στην περίοδο της κρίσης, και ξέραμε ότι. Και δεν κατηγορώ όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις προς Θεού, αλλά ξέρω ότι ορισμένες, και το ξέραμε εξ αρχής και το λέγαμε, οι οποίες κυρίως δημιουργήθηκαν εδώ, ήταν για να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση. Και εκμεταλλευότανε σε πολλές περιπτώσεις, θα έλεγα με θρασίτητα, διότι φωτογραφίζαν πράγματα που κάναμε εμείς ως Δήμος και τα βγάζαν στο διαδίκτυο ότι είναι πράγματα που κάνουν οι ίδιοι και ζητούσαν χρηματοδότηση. Αυτό συνέβη και το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε για τη συμφωνία. Επιστρέφουμε, συγχωρείτε. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ναι, μεν δίνει το γεωγραφικό περιορισμό, που όμως θεωρώ ότι είναι πολιτική της κυβέρνησης να τον διατηρεί σε τόσο σφιχτό επίπεδο.
Διότι ο γεωγραφικός περιορισμός δεν ισχύει για ευπαθείς ομάδες. Για συνόδευτα παιδιά, για γυναίκες μονογονεϊκές οικογένειες, για παιδάκια κτλ. Άρα, ευπαθείς ομάδες επιτρέπεται να μετακινηθούν. Αύριο μπορεί να μεταφερθούν 5, 6, 7 χιλιάδες. Μπορούν να φύγουν. Είναι μία πρόφαση, εγώ λέω. Δεν το θέλουν να μετακινηθεί και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορεί να μην το θέλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα προβλέπει τις επαναπροωθήσεις. Γι' αυτό είπα ότι όλο αυτό που είδαμε στη Μόρια και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί συνολικότερα στο νησί είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, αλλά υπάρχει συμφωνία. Για το μεταναστευτικό. Υπάρχει συμφωνία η οποία προβλέπει πράγματα τα οποία είναι θετικά, τα οποία δεν εφαρμόζονται. Δεν μίλησα για τη συμφωνία, είπα συμφωνιών που έχει κάνει. Πώς τηρείται, και πώς εφαρμόζεται. Επαναπρόθεση. Υποτίθεται ότι εδώ και 2 χρόνια συζητάμε και με τον κύριο Μουζάλα από τότε και εγώ δεν μηδενίζω κανενός και θέλω να το είμαι ξεκάθαρος κανενός την προσπάθεια, την παρουσία κτλ. Όλων την προσπάθεια την εκτιμώ απόλυτα. Όμως αυτό που παλεύουμε 2 χρόνια τώρα είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, απονομής ασύλου. Δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί τίποτα εκ του αποτελέσματος. 115 μας είπαμε, φύγαμε μόνο σαν αγώνα. Έτσι. Μέσα εκεί, όταν δεν δικαιούσε το άσυλο, επιστρέφεις. Όσες φορές συναντιόμαστε στις Βρυξέλλες με άλλους είτε ευρωβουλευτές είτε συναδέλφους, όλοι μου λένε ότι είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες ασύλου για να προχωράει γρήγορα η διαδικασία, αλλά ότι δεν ανταποκρίνονται από εδώ προκειμένου να υπάρξει μια συνεννόηση και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες μας. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα συμφωνιών από τη μία μεριά και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και από την άλλη μεριά ανικανότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα κονδύλια που έχουν πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα στα υπόλοιπα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ασφαλώς. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει και το εξής. Ότι δεν μπορεί η Λέσβος και τα νησιά τα υπόλοιπα να αναλάβουν για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης να σηκώσουν αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως. Και το λάθος που το κάνει η Ευρώπη φορτώνοντάς το στην Ελλάδα, το κάνει η ίδια η Ελλάδα φορτώνοντάς το στα νησιά. Οπότε πώς θα πείσεις τους Ευρωπαίους όταν πας εκεί και σου απαντήσει μα εσύ ακριβώς, στην Ελλάδα δεν το εφαρμόζεις. Ακριβώς αυτό γίνεται. Είναι νομίζω βασικό και αυτό. Συγγνώμη που πρέπει να φύγουμε, με αγριοκοιτάνε γιατί θα στήσουμε το επόμενο ραντεβού. δεν μπορούσα να σας πω τα υπόλοιπα που κάναμε, διότι μία κουβέντα, να σας πω μία κουβέντα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει η Λέσβος και τα άλλα νησιά να έρχονται στην επικαιρότητα ή να τα θυμόμαστε μόνο όταν υπάρχουν και αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, 4 χρόνια τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά σε αυτή τη διάρκεια των 4 χρόνων έχουν συμβεί και πάρα πολλά θετικά για αυτό το νησί, τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί. Άρα θα παρακαλούσα από τα κόμματα και εσάς που ξέρω και την ευαισθησία σας και σας είχα εκτιμήσει ιδιαίτερα τότε στη Βουλή που ήμουν και εγώ βουλευτής στη διάρκεια που ήσασταν εσείς υπουργός. Ξέρω λοιπόν και την ευαισθησία και την κατανόηση που δείχνετε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τα θετικά των νησιών μας να παρουσιάζονται και να τα βλέπει ο κόσμος, τα βλέπει όλος ο κόσμος. Ωραία. Έχουμε δηλαδή, είναι περιοχές πρικισμένες. Εγώ είναι το λέω ότι ζούμε στον παράδεισο. Δυστυχώς όμως και δεν το γνωρίζουμε ότι είμαστε στον παράδεισο και κάποιοι δεν θέλουν να είναι μόνο παράδεισο, θέλουν να είναι παράλληλα και η κόλαση. Λοιπόν, ας δείξουμε και τον παράδεισο.